Αν υπάρχει παρανομία, κάποιο πρόσημο να βρουν τις υπευθύνους στο 9 και τις συμμορήσουν, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά υποδενή λόγω η ΣΕΚΑΠ δεν πρέπει να μην λειτουργήσει ούτε μια μέρα. Πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και οι 170 άνθρωποι, οι οποίοι με τα παρελκόμενα τα επαγγέλματα, τα οποία είναι γύρω την κουραβιομηχανία, είναι πολύ περισσότεροι, ούτε μια ώρα πρέπει να σταματήσει η λειτουργία τους. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Και δεν με ενδιαφέρει οι απόψεις, από όπου και προέρχονται, και άμα θέλει και ο Παπαδόπουλος είναι και από το ίδιο με το κόμμα. Τελεία και παύλα. Η ΣΕΚΑΠ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Τελεία και παύλα. Και αν υπάρχει, ναι, και αν υπάρχει θέμα με το πρόστιμο, να βρουν τις υπευθύνες, να τους τιμωρήσουν για να τα πάρουν από αυτούς που το δημιούργησαν. Προηγουμένως πήραμε το ψήφισμα του Δήμου Αυδείρων. Ο Δήμος Στοπύρου, ποια θέση παίρνει στο θέμα της ΣΕΚΑΠ? Έχουμε βγάλει, κύριε Παπαδόπουλο, και εμείς ψήφισμα, θα το πάρετε σε 5-10 λεπτά. Έχει συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει πάρει ομόφωνη απόφαση να βγάλει ψήφισμα συμπαράσταση κατά του Ιβάν Σαββίδη, υπέρ του Ιβάν Σαββίδη και των εργαζομένων. Δεν το συζητάμε. Η εργασία, κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχει χρώματα, δεν έχει κόμματα, δεν έχει χρώματα. Το δικαίωμα του εργάζεστα είναι του καθενός πολίτη και πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας όλων αυτών των ανθρώπων. Διότι φτάνει πια άλλη ανεργία. Φτάνει πια άλλη ανεργία. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί να βλέπουμε ανέργους ανθρώπους και νέους ανθρώπους. Δηλαδή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω στο γραφείο μου δύο νέους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά. Και εγώ σας συγχαίρω, κύριε Μίχουλο, γιατί πήρατε απόφαση, αν και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας χρόνια ιστορικό, μία απόφαση η οποία έρχεται κόντρα με την απόφαση κεντρική. Δεν παίρνουν χαμπάρι, δεν έχουν πάρει χαμπάρι στην Αθήνα τι γίνεται.